Πρεμιέρα εκτόσουν οι σημερινοί με τους πολίτες να κατεβαίνουν στο κέντρο είτε για αγορές είτε για έρευνα αγοράς και με τους μικροτραυματισμούς πεζών να συνεχίζονται. Έμποροι ποντάρουν σε εκτόσεις προκειμένου να καλύψουν τα σπασμένα των έργων στην καρδιά του Ηρακλείου, ενώ την ίδια ώρα αγανακτούν και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Κοίτα τώρα εδώ, ούτε ένα εργάτη να δουλέψει. Γιατί? Εγώ είμαι με τον μπαστούνι και πρέπει να κάνω γύρα για να πάω σε ένα μέρος. Το καταλάβατε? Τι βλέπω ότι δεν δουλεύει κανένας εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις που έρχομαι. Δεν έχω να δουλεύουν, απλώς φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει μια αναρχία. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσαν να είναι τακτοποιημένα όλα τα υλικά, ώστε να μην κινδυνεύει και ο κόσμος ο οποίος περπατάει εδώ. Δείξτε τα, τις ταμπέλες των πεζών εδώ πέρα πεταγμένες κάτω, δεν μπορούν να έχουν αφήσει κουβάδες εδώ πέρα από μηχανήματα. Άμα τα δείξετε όλα αυτά, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, μιλάει η κάμερα. Πρεμιέρα εκτός, αν το λέγαμε πριν κάποια χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει πρεμιέρα εκτός. Οπότε για το καλοκαίρι έρχεται μια καταστροφή για μας πλέον. Το τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Το τι θα κάνουνε δεν ξέρω. Για ποιο λόγο τα ξεκινήσανε μέσα στο καλοκαίρι δεν ξέρω. Γιατί οι άνθρωποι αποφεύγουν τη δικαιοσύνη. Είναι επικίνδυνος δρόμος πια. Γιατί έχουν ήδη πέσει 2-3 γυναίκες. Δεν μπορείς να περάσεις. Και αυτό είναι, ξέρεις, ένας παράγοντας που ο άλλος δεν του επιτρέπει να ευχαριστηθεί το shopping therapy. Κοίταξε, ίσως δουλεύουν αλλού. 1-2 εργάτες για λίγες ώρες την ημέρα. Αυτό βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι μας είχαν υποσχεθεί ότι θα τελειώνουν πιο γρήγορα, όλο καθυστερούν. Προβληματισμός επικρατεί και σε σχέση με την ποιότητα των υλικών επίστρωσης με πλάκες μαρμάρου που ήδη τοποθετήθηκαν σε τμήμα της Ίδης και αν αυτά τελικά τηρούν ή όχι τις προδιαγραφές αντοχής με βάση τα όσα προβλέπει η μελέτη στη σύμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκομίστηκαν αρκετά υλικά επίστρωσης στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Αντοχών Υλικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τα οποία και βαθμολογήθηκαν ανάλογα με την αντοχή τους, με τα περισσότερα να βαθμολογούνται χαμηλά και όσα κατάλληλα. Ωστόσο, τον τελικό λόγο για την επιλογή τους έχουν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και οι επιβλέποντες μηχανικοί του Δήμου. Ρωτάμε τον Δήμαρχο, λέει, θα πάμε μπροστά, θα τελειώσει, και όμως το έργο μένει εκεί. Και οι πλάκες από ό,τι έμαθα. Δεν είναι και αυτές ποιοτικά καλές. Εγώ στη δουλειά μου αυτό κάνω. Προτού όρισα να κάνω κάτι, μαζεύω τα υλικά μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ. Εδώ είπαν την άλλη φορά να γίνουν 2 συνεργεία, όχι 3. Και αυτοί έρχονται 5 άνθρωποι και κάνουν στη μέση 5 πλάκες και ύστερα ξαναφεύγουν. Αλλά έχει όμως όψη μαρμάρου. Δεν είναι ότι καλύτερο, είναι άσχημο. Ελπίζω να μην στρωθεί όλο με αυτή την πλάκα. Θα θέλει 2 χρόνια να τελειώσει, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ρεζίλα. Εφόσον διατίθενται κονδύλια στο κέντρο της πόλης σε σοβαρότατο δρόμο, πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μάλιστα, ορισμένοι έμποροι στο εργοτάξιο της Ίδης φαίνεται ότι πληροφορήθηκαν το πρωί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αντικατάστασης των επίμαχων υλικών. Άραγε, υπάρχει το ενδεχόμενο του ράβε ξύλωνε? Και τι απαντούν οι αρμόδιοι? Όπως όλο το Ηράκλειο, δεν μου αρέσει ούτε εμένα. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα. Αυτό. Εντάξει. Θα βράσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Εντάξει, όλος ο ήλιος αντανακλά κάτω, πάει στα σου χτυπάει εσάς στο πρόσωπο. Ναι, σίγουρα θα γίνει μαύρο. Δε, τι θα τους λέει, σκουπίστε τα πόδια σας πριν περπατήσετε. Εκπτώσεις με φόντο τα εργοτάξια σε λεωφόρο δικαιοσύνης και Ίδης και σε μια περίοδο αυξημένων φορολογικών βαρών, με αποτέλεσμα οι αγορές για τους περισσότερους να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πάρα πολύ καλές τιμές. Μισή τιμή, πολύ ωραία. Να γλιτώσουμε κάτι, μας παίρνει η εφορία. Μας παίρνει ο ένφια, μας παίρνει η κυβέρνηση, μας έχει κατατροπώσει. Να μην γλιτώσουμε κι εμείς κάτι. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Καλές ήταν, πολύ προσιτές νομίζω. Καλούμε τα νοικοκυριά να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα καλούμε τους Ηρακλειώτες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή, όπου λαμβάνουν χώρα τα έργα ανάπλασης της πόλης.